του αυτοματισμού. αυτόματα θα θυμόμαστε πολύ καλύτερα για πολύ περισσότερο καιρό. Ε, έχει παγιωθεί αυτό το πράγμα και γι' αυτό χάνει το τελευταίο. Ευχαριστούμε mm -hmm. πολύ. Ο λόγο στην κυρία Δηματάτη. Ε, okay. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Θα ξεκινήσω μια γρήγορη σύντομη ανασκόπηση ως προς την ευεργετική ιδιότητα της μουσικής. Η μουσική κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην ανθρώπινη εξέλιξη. Έχει την ικανότητα να αναδιοργανώνει τον εγκέφαλο, ενώ έχει ιδιαίτερη φόρμα η οποία συστήνεται και εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και προσφέρει την κατάλληλη αυτή δομή για τον συγχρονισμό και των γνωστικών αλλά και των βιολογικών διεργασιών. Η μουσική συστήνεται μέσα στο χρόνο, δεν απορροφάται μέσα από το χρόνο. Οπότε μας δίνει και την αίσθηση αυτή την επιθυμητή της ροής. Ο, ο ήχος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το χρόνο, οπότε και ο χρόνος, ε, συγγνώμη, ο ήχος και ε, συνεπώς η μουσική που είναι η οργανωμένη ήχη ε, δημιουργούν και την ε, ε, αίσθηση της αντίληψής μας για το χρόνο. Η μουσική επιδρά θετικά στις νοητικές και συναισθηματικές λειτουργίες, επιφέροντας ευεργετικά αποτελέσματα στη νοητική απόδοση, σύμφωνα με προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα. Έχει θετική επίδραση στη συναισθηματική κατάσταση και στην ετοιμότητα του ατόμου, ενώ ενισχύει τη συναισθηματική επικοινωνία. Ειδικά, ιδιαίτερα, όταν ε, η, η έλλειψη του λόγου είναι ε, ε, εμφανής. Η μουσική ρυθμίζει την καθημερινή διάθεση, προάγοντα την ψυχική υγεία και το ευζήν σε κλινικέ δομέ, σύμφωνα με του Σάντα και Λεβίτη. Η μουσική ω παρέμβαση στην άνοια είναι ένα πολυδύναμο ερέθισμα για τον εγκέφαλο των ανθρώπων που ζουν με άνοια, εφόσον συμβάλλει στην ενεργοποίηση τη μουσική μνήμη και κατ' επέκταση στην αφύπνιση του κεφάλου συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικότητας και στη μείωση των βιολογικών δικτών του στρες και των βιολογικών μεταβλητών και ψυχοκοινωνικών διαταραχών, οδηγώντας σε καλύτερη ποιότητα ζωής στην παρηγορητική φροντίδα. Ρυθμίζει επίσης τις συμπεριφορικέ διαταραχές, με αποτέλεσμα να ε, οδηγεί σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ε, η εφαρμογή της μουσικής ως μέσο παρέμβασης στην άνοια αποκτά αυξανόμενο ενδιαφέρον, παρόλα ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια ασφαλής, μη φαρμακευτική και χαμηλού κόστους παρέμβαση, παρόλα αυτά παρατηρούνται κάποια κενά στο ερευνητικό πεδίο, τα οποία είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη και να αναθεωρηθούν, ώστε η παρέμβαση της μουσικής να είναι ε, ένα αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης με στοχευμένη εφαρμογή. Ω τα συμπεριφορικά ψυχολογικά συμπτώματα που εμφανίζονται στην άνοια, αυτά φαίνεται να είναι συχνά και τα οποία, στην, τα οποία έχουν επίπτωση στην ποιότητα ζωής και των ασθενών αλλά και τη οικογένεια και των περιθαλπώντων. σε κάποιες περιπτώσεις η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι επαρκής. Διάφορες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις τις μέρες μας είναι διαθέσιμες και παρεμβάσεις που τείνουν να χρησιμοποιούνται και σε εξατομικευμένο πλαίσιο, αλλά και ενσωματωμένε στο συνολικό θεραπευτικό πλάνο του ασθενούς και ανάλογα, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του. Έχοντας αυτό το υπόβαθρο το θεωρητικό και μέσα στα πλαίσια μιας επιπλέον στην μου στη ζωντανή θεραπευτική μουσική... Uh, ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα uh, παρέμβασης της ζωντανής μουσικής uh, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Music for Healing and Transition Program και την εταιρεία Alzheimer uh, στη Θεσσαλονίκη. Στο πρόγραμμα... Uh, έλαβαν μέρο ασθενεί με άνοια μαζί με του συνοδού του και του περιθάλποντέ του, έπειτα από τι συστάσει τη κυρία Πόψη. Πόψη ε, την ευχαριστώ πολύ, η ε, υπεύθυνη των προγραμμάτων στην εταιρεία Alzheimer. Τα κριτήρια εισδοχή κυρίω ήταν συμπεριφορικέ διαταραχέ. Θα αναφέρω κάποια ενδεικτικά. Ε, το άγχο, η κατάθλιψη, ε, η απάθεια, η ανησυχία. Οι συνεδρίες έλαβαν μέρος, ήταν, έγιναν, ήταν ατομικές ε, και έλαβαν, μέρος, έλαβαν χώρα συγγνώμη, στο, στο δωμάτιο διδασκαλίας του Οδείου Μουσικού Κολεγίου ε, με, ένα, με βασικό όργανο το πιάνο και η διάρκεια κοιμάθηκε τη συνεδρίας από 30 έως 60 λεπτά πέντε άτομα με άνοια από την ελληνική εταιρεία Alzheimer εντάχθηκαν και παρακολούθησαν το πρόγραμμα, ενώ ο συνολικό αριθμό των συνεδριών κοιμάθηκε από μία έω έξι. Ως ε, μέθοδος της, που χρησιμοποιήθηκε της ζωντανή μουσικής, ε, ήταν ο, ο αυτοσχεδιασμός, η αυτοσχεδιαζόμενη μουσική, ο οποίος ο αυτοσχεδιασμός μας δίνει ένα εργαλείο διασυγχρονισμένης επικοινωνία, Ο ζωντανός μουσικός, αλληλεπιδραστικός αυτοσχεδιασμός πλαισιώνει ένα ασφαλώς υποκειμενικό περιβάλλον που οδηγεί τελικά στην καθιέρωση της διασυγχρονισμένης επαφής και επικοινωνίας. Χρησιμοποιήθηκαν γνωστές μελωδίες ε, μέσα στα πλαίσια πάλι του αυτοσχεδιασμού, καθώς ε, γνωρίζουμε από, την, από τα ερευνητικά δεδομένα πως ε, γνωστές μελωδίες, η γνώριμη μουσική εμπλέει και εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τη μουσική μνήμη, η οποία η μουσική μνήμη ενεργοποιεί την αυτοβιογραφική μνήμη των ε, ατόμων και ε, στην ε, και εν συνεχεία ε, δημιουργεί έναν εσωτερικό σύνδεσμο με το παρελθόν του ατόμου. Ε, ε, Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν κάποια τραγούδια τα οποία ε, προτάθηκαν είτε από τους περιθάλκοντες, είτε από την οικογένεια, είτε από τους ίδιους τους ε, συμμετέχοντες ε, με άνοια στο πρόγραμμα. Ε, εδώ, οι Κάντι και Ντάφιν ε, σε ε, έρευνα του 2005 ε, φιστούν προσοχή ως προς τα προτιμνόμενα γνώριμα ε, τραγούδια και σε προεπιλεγμένα τραγούδια καθώς η αναγνωρισιμότητα κάποιων τραγουδιών ίσως να υπενθυσμίζει και δυσάρεστες αναμνήσεις να, να γύρει δυσάρεστα συναισθήματα το οποίο δεν είναι απαραίτητα πάντα ε, ανασταλτικά ε, ανασταλτικός παράγοντας ε, αλλά μπορεί να επιφέρει ανησυχία στο άτομο με άνοια Σε αυτό λοιπόν το σημείο είναι απαραίτητη η, η προσεχτική χρήση της μουσικής αλλά και η καλή κατανόηση της μηλεκτικής κοινωνίας από τους επαγγελματίες ε, της ψυχικής υγείας, επαγγελματίες ε, μουσικούς έτσι ώστε να έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν τη μουσική εφόσον παρατηρηθεί η ανησυχία. Ε, συνεχίζοντας θα ε, αναφερθώ στην Τεχνική Musical Entrainment ε, κατά την οποία ο στόχος είναι να συμπαρασύρθει ε, ο, ο ρυθμός των σημείων ζώσης του ακροατή στο, στο ρυθμό των, των μουσικών χαρακτηριστικών. Ε, πιο συγκεκριμένα παρακολουθούνται οι ενδείξεις των ζωτικών σημείων του ασθενούς Είτε ο καρδιακό λυσπαρμό είτε ο αναπνευστικό ρυθμό. Στη δική μα περίπτωση, εδώ, εφόσον δεν υπήρχαν μηχανήματα, ο αναπνευστικό ρυθμό και ε, ενδεχόμενε κινήσει. Ε, και ε, έπειτα, ο στόχος είναι να συγχρονιστεί ο μουσικός ρυθμός στο ρυθμό των σημείων ζώσης του ακροατή. Γίνεται δηλαδή ένα συντέριασμα του, μουσικού ρυθμού με τον αναπνευστικό ρυθμό και όπως είπα και προηγουμένως και τις πιθανές κινήσεις του σώματος. Τα, η χρήση φυσικά των μουσικών χαρακτηριστικών πάντα ήταν επιμελώς προσαρμοσμένα στις συμπεριφορικέ αποκρίσεις των συμμετοχών συμμετεχόντων σε κάθε δεδομένη στιγμή. Ε, πολύ γρήγορα, μάλλον, θα πρέπει να αναφερθώ στα μουσικά χαρακτηριστικά για όσους δεν γνωρίζουν τους μουσικούς όρους, είναι ε, κάποια βασικά, το μουσικό γένος, το είδος, η τονικότητα, το μουσικό ύφος που χρησιμοποιούμε, το ρυθμό, τα αριθμικά σχήματα, το τέμπο, την ταχύτητα, την ένταση, την αρμονία, τα ρυθμομελωδικά, αρμονικά μελωδικά σχήματα, κάποια από τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται. Ε, πριν εισαχθούν οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αυτό το ανέκδοτο, ε, την ανέκδοτη αυτή ε, μελέτη, ε, πέρασαν από τη διαδικασία των ευρωψυχολογικών δοκιμασιών αξιολόγησης, όπως καταγράφηκαν από τους ειδικούς ψυχολόγους της ελληνικής εταιρείας Alzheimer, ενώ ε, έγινε μία σύντομη προφορική συνέντευξη από την Ομιλούσα ε, διαρευνώντας τις μουσικές προτιμήσεις και τις περιφορικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν ε, στην καθημερινή του ζωή οι άνθρωποι ε, με άνοια και η οικογένεια, επίσης και οι περιθάλποντες. Ε, έπειτα, ε, πριν και έπειτα από την ολοκλήρωση της, ε, κάθε, της πρώτης ε, τουλάχιστον συνεδρίας, τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ε, ώστε να διερευνηθούν επιθανές μεταβολές συμπεριφορικών ενδείξεων. Επίσης καταγράφηκαν ε, ημερολογιακά ιστορικά ε, όπως δημοκρα... δημογραφικά στοιχεία, το είδος της μουσικής που χρησιμοποιήθηκε, η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε, για παράδειγμα αν ήταν η τεχνική προσχαλάρωση ή τεχνική ώστε να γυρθούν κάποια συναισθήματα ή μνήμες, ε, οι συμπεριφορικές ανταποκρίσεις, οι άμεσες συμπεριφορικές ανταποκρίσεις των ακροατών και η κατάσταση της τους. Εδώ να πω ε, πως η τεχνική στη ζωντανή θεραπευτική μουσική ε, προσαρμόζεται πάντα ανάλογα με το, ε, με, με το, με το στόχο. Ε, για παράδειγμα, η, τα συμπεριφορικά ε, συμπτώματα μπορεί να είναι το άγχος και η χαλάρωση, ε, μπορεί να είναι και η απάθεια. Ε, στην περίπτωση, για παράδειγμα, της απάθειας, εμείς, ε, ε, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τον, ε, τον ασθενή. Ενώ στη χαλάρωση θέλουμε να ρίξουμε προφανώς τους, ε, τον ρυθμό των σημείων ζώας της. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, οι άμεσες λοιπόν, συμπεριφορικές αποκρίσεις, όπως παρατηρήθηκαν, ήταν η προσήλωση, η σωματική χαλάρωση, οι κινήσει των άκρων, κάποιες συναισθηματικές αποκρίσεις, όπως το χαμόγελο, εκφράσεις του προσώπου, το κλάμα κυρίως από τους περιθάλποντες. Η σωματική έκφραση, ο χορός μεταξύ των διάδων, ε, η επικοινωνιακή μουσικότητα, το ότι τραγούδισαν παράλληλα με τη μουσική και η ενεργοποίηση της μνήμης, αυτό πώς φάνηκε κατά, το, κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, κάποιοι ασθενείς είχαν την τάση να αφηγούνται προσωπικά α, γεγονότα του παρελθόντος και ιδιαίτερα σημαντικά. Επιπλέον των άμεσων συμπεριφορικών αποκρίσεων που παρατηρήθηκαν, καταγράφηκαν μετρήσεις βιολογικών δικτών, όπω κορεσμό του και ο ρυθμό τη καρδιακή φύξη με οξύμετρο, πριν και μετά, κάποια σύντομα διαγράμματα ε, των δύο εκ των πέντε ασθενών που είχε περισσότερο ενδιαφέρον να παρουσιάσω, καθώς αυτοί ήταν που παρακολούθησαν τις περισσότερες συνεδρίες. Να ξαναναφέρω ότι η προσέγγιση και η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν πάντα η ίδια. Για παράδειγμα, η, η ίδια ασθενή στη, στη μία συνεδρία ε, μπορεί να έχει να κάνει και με την ε, ώρα της ημέρας, Ποιο, ποια, σε ποια ώρα ήταν, ήταν το προ... απόγευμα ή ήταν πρωί. Ε, τα συμπτώματα της κατάθλιψης, για παράδειγμα, αρχίζουν και λιένουν προς το τέλος της ημέρας. Οπότε κάποιες, ε, ε, κάποιες ε, μέρες η συγκεκριμένη κυρία μπορεί να ήταν ε, το emotional state of arousal, μπορεί να ήταν ιδιαίτερα ενεργοποιημένη, ενώ κάποιες, και ο στόχος ήταν να συμπαρασυρθεί, να μπούμε μέσα σε αυτή τη ροή και να υπάρξει μία αλληλοεπικοινωνία, ε, ενώ κάποιες ε, άλλες φορές μπορεί να, χρειαζ, ε, να χρειαζόταν τη χαλάρωση. Τα, οι παρατηρήσεις λοιπόν, προσωπικές παρατηρήσεις που συμφωνούν και με προηγούμενες αναφορές ε, δημοσιευμένες, ως προς τη μουσική συμμετοχή, στο musical engagement θα αναφερθώ, η μουσική καθιστά ένα μέσο της συναισθηματικής αποδέσμευσης. Ε, ε, είναι, έχει την ικανότητα να συμπαρασύρει τον ακροατή στην, στη ροή της με αποτέλεσμα να, δημιουργεί, να αποτελεί ένα μέσο εμφύ της επικοινωνίας. Το μοίρασμα επιπλέον της μουσικής εμπειρίας μεταξύ των ακροατών προάγει τη σύνδεση μεταξύ τους. Ε, η μουσική εμπειρία είναι μια βιωματική δυνατή ολιστική εμπειρία. Εδώ θα, θα αναφέρω προς τη, τις προσωπικές μου παρατηρήσεις πως ε, ε, κατά την εξέλιξη των συνεδριών οι διάδες άρχισαν να, να αποκρίνονται με, μεγαλύτερο, με, με πιο έντονο εκφραστικό συνέστημα. Δηλαδή, ε, ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους και σωματικά, σαν σωματική επαφή, η βλεμματική επαφή επίσης, η διάρκεια μάλλον της βλεμματικής επαφής αυξήθηκε. Ε, οπότε σίγουρα αυτή η σύνδεση που ε, έτσι αβίαστα μέσα από τη μουσική ε, προκλήθηκε ε, θεωρητικά θα ακολουθήσει και μια καλύτερη σχέση, μια βελτιωμένη σχέση μεταξύ περιθάλποντος και, ε, και ασθενή. Οπότε αυτό είναι και ένα βήμα προς το βελτιωμένο ευζύν και την καθημερινότητά τους. Γιατί σίγουρα είναι και ανταποδοτικό στου ανθρώπου, στην οικονομική φροντίδα, στου ανθρώπου που περιθάλπουν. Τώρα, οι περιορισμοί αυτή τη μικρή πιλωτική ανέκδοτη μελέτη ήταν το μικρό δείγμα, η μη επαρκή διάρκεια υλοποίηση τη μελέτη και η απουσία ομάδα ελέγχου. Κάποιε προτάσει ω προ τι μεθοδολογικέ προεκτάσει είναι η χρήση, θα ήταν η χρήση ενός ερωτηματολογίου διερεύνησης του μουσικού προφίλ ε, των συμμετεχόντων. Ε, ένα, ένα ερωτηματολόγιο που στοχεύει επίσης στην μουσική συμπεριφορά ε, του ατόμου που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Και επίσης, ε, διαρεύνηση αριθμοτολόγιο που διερευνά τις ε, ε, μουσικές προτιμήσεις και προηγούμενα μουσικά ακούσματα και εμπειρίες. Επιπλέον των βιολογικών δικτών θα είχε ενδιαφέρον να γίνει μέτρηση να συλλεχθεί και δείγμα συλλογή σιέλου με σκοπό να διερευνηθεί η μεταβλητότητα των επιπέδων της στροσογόνου ορμόνης. Επίσης, η χρήση κλίμακας αξιολόγησης μεταβλητότητας σε βζόγια συγκεκριμένα ε, αναφέρω ενδεικτικά τη μίντα η οποία χρησιμοποιείται ε, συγκεκριμένα σε άνθρωπους που ζουν με άνοια. Θα ήταν και αυτό ένα επιπλέον εργαλείο, ε, μέσω του οποίου μπορούν και οι ίδιοι οι άνθρωποι να, με άνοια να αξιολογήσουν την εμπειρία τους και πώς, με τη μουσική και πώς οι ίδιοι την αξία της μουσικής παρέμβασης. Ε, και τέλος, κυρίως για τους ε, περιθάλποντες, η χρήση κλίμακας αξιολόγησης της ε, ευημερία αξιολογεί την συναισθηματική ευζοία και την υποκειμενική ε, αυτοαξιολόγηση ε, της ε, ζωής. μελωτική λοιπόν, στόχη ε, της... Ε, μελέτης αυτής είναι να χρησιμοποιηθεί η παρέμβαση σε όλα τα στάδια της άνοιας και ειδικότερα στα τελευταία στάδια εκεί που ο λόγος εκλείπει και δυσχεραίνει και να γίνει στοχευμένη παρέμβαση σε διάδες ασθενών περιθαλπώντων. και σύμφωνα με την Όντελ Miller ζωτική σημασία είναι ο ρόλο τη μουσική παρέμβαση ενσωματωμένο στην ημερήσια φροντίδα των ασθενών με άνοια, καθώ μειώνει την ανησυχία και βελτιώνει το ευζήν των ε, ναι. Ωραία. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, θα αναφέρω πως θα είχε πολύ ε, ενδιαφέρον να δημιουργηθεί ένα learning tool, έτσι ώστε να μπορέσουν να, να εκπαιδευτούν ε, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ακόμη και ε, μουσική, ε, ώστε να μπορέσουν να εξειδικευτούν στη συγκεκριμένη παρέμβαση και να προσφέρουν τη συγκεκριμένη ε, εξειδικευμένη παρέμβαση μέσω της μουσικής. Ενδεικτικά, εδώ κάποιες αναφορές των περιθαλκόντων και της οικογένειες. Θα σταθώ σε μία εκ των, των τεσσάρων. Η, η κόρη της κυρίας, φεύγοντας, μου ανέφερε πως αυτοβούλωσε η, η μητέρα της με άνοια. Ανέφερε πως ταξίδεψε, ένιωσε πολύ όμορφα. Εδώ λοιπόν, κλείνοντα πολύ, στα, πολύ γρήγορα, θα σημειώσω πω η μουσική φαίνεται να έχει την ικανότητα να πυροδοτεί και να φτάνει σε μέρη του κεφάλι που ίσω άλλε παρεμβάσει να αδυνατούν να προσεγγίσουν. Μεταξίδεψε, ανέφερε. Ε, η μουσική έχει την ικανότητα να μεταφέρει τον ακροατή σε ένα εσωτερικευμένο περιβάλλον υποκειμενικό μέσω του οποίου βιώνει την αίσθηση της ασφάλειας και ορίζει καλύτερα τον εαυτό του. Το ερευνητικό λοιπόν ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και κάλυψη των ψυχοκοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των ασθενών και περιθαλπώντων στο πεδίο της αναπτωφιστικής φροντίδας με απότερο στόχο να εξασφαλιστεί το ευζήν τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.